και να απευθυνθεί ευπρόσωπα στο δημόσιο. Δεν θα έπρεπε να ρωτήσει και τον Καθού να πει εσείς πόσο την αποτιμάτε, για να κάνουμε να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά. Μήπως έχετε κάνει καμιά εκτίμηση? Ναι, δεν ρωτάνε όμως και προηγούμενοι συνάδελφοι. Δεν ρωτάνε τους οφειλέτες. Ναι. Δεν γίνονται ερωτήσεις στους οφειλέτες πόσο αξίζει το κινητό σου. Κοιτάξτε, ή το άειλό σου. Κοιτάξτε, πάμε να κάνουμε μια τιμή η οποία θα εγγίζει την πραγματικότητα. Ναι, γιατί δεν θέλουμε να ρίξουμε τον οποιονδήποτε. Να μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Εγώ έκανα αυτή την εκτίμηση, εξήγησα πώς την έκανα. Από εκεί και πέρα όμως ο οφειλέτης, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, Ερίκος Δινάν, είχε το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη και άλλο να ζητήσει διόρθωση. Άλλο τα τυπικά ένδικα βοηθήματα. Εμένα με ενδιαφέρει από αυτό που μου είπατε. Ότι δεν πήρατε από εκεί καθόλου τιμές. Όχι, δεν πήρατε. Και δεύτερον, κάτι άλλο. Το ξανά σας το ρωτήσαν, αλλά πρέπει να το επαναφέρω. Λέτε ότι εγώ έκρινα ότι θα ήταν πολύ ακριβό να απευθυνθώ σε ένα ανεξάρτητο. Μου είπατε ότι να προσέξεις τα έξοδα εκτέλεσης να μην είναι πολλά. Τα έξοδα εκτέλεσης ποιον ευάρυναν? Πώς? Τα έξοδα εκτέλεσης ποιον θα ευάρυναν τελικά? Το πληστηρίασμα. Το εκπληστηρίασμα. Ναι. Την τράπεζα, ναι, όχι. Το πληστηρίασμα. Το εκπληστηρίασμα. Λοιπόν, για 10.000, 15.000, δεν θα έπρεπε λιγάκι να το έτσι κοιτάξουμε αυτό? Και τηλεφωνικά μου είπαν ότι είναι αυτή η αξία. Έτσι. Έβαλα να κάνω λοιπόν, ό,τι σας είπαν την αξία. Εγώ λέω λοιπόν ότι υπήρχαν και κάποιες άλλες αξίες. Βάσει ανεξαρτήτων οίκων αξιολόγησης που το Ερίκος Δινάν είχε κάνει, και αν εσείς δείχνατε μια μεγαλύτερη επιμέλεια και φροντίδα ή του ζητούσατε από το Ερίκος Δινάν, θα τα βρίσκατε, και είναι η εξής. Η εταιρεία ορκωτών ελεκτών Moore Stevens αποτιμάει την τρέχουσα αξία το 2002, 31 12, σε 227.667.000 ευρώ. Το σύνολο μιλάτε. Το σύνολο. Προχωράω. Σιγά. Είναι το 2002. Θα μου πείτε μέρες καλές. Θα τα πάμε αναλυτικά και διαδοχικά. Η American Appraisal Ελλάς Limited, το θέρος του 2-3, υπολογίζει το σύνολο των παγίων περιουσιακών σε 152 εκατομμύρια, αλλά το εμπορικό σήμα σε 16,6 εκατομμύρια και την υπεραξία, goodwill που λέμε, η καλή φήμη, η πελατεία, σε 40,8 εκατομμύρια. Πάμε πιο κάτω. Η εταιρεία Σωτηρόπουλος Μπρος. Όλα αυτά τα είχε διορίσει, είχε αναθέσει το ΚΙΕΝ, να γίνουν από ανεξάρτητες όμως εκτιμητικές αντικειμενικές εταιρείες. Η Σωτηρόπουλος Μπρος την 12η Δευτέρου του 2007 εκτιμά την αξία των ακινήτων από ελάχιστο 131,7 έως μέγιστο 153,8, εκεί γύρω όλα τα 152-158, δεν βλέπω εκτίμηση των άειλων, και ιδανώς τον Ιούλιο του 2011, έχει μεσολαβήσει η κρίση, έχουν αρχίσει παίρνουν την κατρακύλα, την αξία των κτηριακών εγκαταστάσεων σε 155 παρόλα τα 7,2, καινούργιες το κτίριο, πολυτελές, και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σε 22,5 εκατομμύρια. Αυτά 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είχε βάλει άειλα, ίσως δεν ζητήθηκε ή δεν το κατανόησαν. Λοιπόν, εγώ τώρα λέω μετά από αυτά, θα άξιζε ίσως τον κόπο, στερνή μου γνώση. Επαναλαμβάνει το δανό. Ναι. Το δανό, βεβαίως. Δανός Ιούλιος του 2011. Αξία κτηριακών εγκαταστάσεων σε 155,2 εκατομμύρια. Βλέπω το κοιτάτε. Κάπου είχατε άλλες πληροφορίες? Όχι, το έχω γράψει πως το θυμίζω Επειδή γνωρίζω και τη Δανός ότι ωραία. Ήταν εκτιμήτρια. Ο εξοπλισμός λοιπόν 22,5 εκατομμύρια, 22.532. Τώρα, στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Άλλες αξίες βάλει, έχει, συνάδελφε. Ναι? Άλλες αξίες αυτή. Άλλες δεν είχε βάλει. Είναι και οι άλλες. Είχε... Προφανώς. Σήμα, είναι άτυπη. Προφανώς. Ναι. Λέω, αν κάναμε μια ενδελεχή έρευνα, δεν θα έπρεπε να ζητήσουμε και από τον έρημο τον Καθού μια κοινοφελή, ένα κοινοφελές ίδρυμα, ουσιαστικά δημόσιου σκοπού, εξυπηρετών δημόσιων συμφέρων, να δούμε τι γνώμη έχει, τι άποψη έχει, για να σταθμίσουμε και να βγάλουμε την πραγματική αξία. Μα την πραγματική βγάλαμε. Εντάξει τώρα. Ό,τι έχει να κάνει αν μετά με από όλα αυτά που σας είπα, εσείς μου λέτε ότι είναι η πραγματική. Με τα κινητά που κατασχέθηκαν αναγκαστικά, την πραγματική, κατά την άποψή μου. Σας είπα και άλλη φορά όμως και προηγουμένως. Όμως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, για την άποψή σας, εγώ δεν μέμφωμαι ούτε υποτιμώ την αξία και τη γνώμη κανενός. Κάνετε τη δουλειά σας ευπρόσωπα, όπως είπατε, 40 χρόνια. Αλλά άλλο να κοστολογήσουμε ένα διαμέρισμα τριάρι στους αμπελοκήπους, ένα χωράφι στην Αργολίδα, στο δικό μου περιοχή, στον Κάμπο, που είναι 4 στρέμματα και ξέρουμε ότι πάει 3.000 το στρέμμα, παλιότερα μπορεί να κάνει και 10, και άλλο ένα νοσοκομείο κατασκευής
1992 μέχρι 2000, το πιο πλούσιο, με τον πιο πλήρη εξοπλισμό, σας τα είπε ο Θανάσης, ο κύριος Παπαχριστόπουλος, δεν έπρεπε λιγάκι να είμαστε πιο, να το φροντίσουμε, να έχουμε, να δείξουμε μια επιμέλεια, κύριε Σεφέρη? Σας είπα και προηγουμένως όμως ότι η εκτίμηση του δικαστικού επιμελητή, που στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι ήταν σωστή, είναι η υποαίρεση του δικαστηρίου να πάει να ζητήσει ο οφειλέτης μεγαλύτερο τίμημα, όπως έχει άνομο συμφέρον, όχι μόνο ο οφειλέτης. Είχε παραιτηθεί ήδη. Να πω κάτι άλλο, να σας πω κάτι άλλο και για το πλασματικό ενέχειρο. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Μια και το φέρατε. Τι να κάνει ο δικαστικός? Τέλος πάντων, κρίνονται, αφήστε σας παρακαλώ, κρίνονται οι απαντήσεις. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην διακόπτετε, γιατί δεν είναι σωστό. Μα μην διακόπτεται λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο. Είπατε και κάτι εννοημένοι ήταν για τα 180 εκατομμύρια. Όλοι συνεννοημένοι ήταν. 180 ο εκατομμύρια από ό,τι βλέπετε, κάνει τις ερωτήσεις του πάρα πολύ προσεκτικά, πάρα πολύ ήπια. Δεν υπάρχει λόγος να παρεμβαίνετε. Ούτε θίγει κανένα. Είπατε κάτι για το πλασματικό ενέχειρο, γιατί το είχαν καθορίσει για την αξία των υλικών και των υπαρχόντων μέσα μεταξύ τους. Για σιγά, το πλασματικό ενέχειρο, ποιο μέρος έχει την ισχύ όταν προβαίνει στον καθορισμό? Ο επισπεύδων, αυτός που δανείζει ή ο δανειζόμενος? Γιατί σας είπε και ο κύριος Παπαχριστόπουλος, 80 κρεβάτια πιάνανε τα 3.200. Αυτός που δανείζει. Δεν κάνανε 80 που ήταν οι πραγματικοί, να πήγανε στη μέση, 1,5 εκατομμύριο. Όλα τελικά, το τι υπήρχε μέσα, τα χειρουργεία, πόσα είναι, τα πάντα, έπιασαν 3.600. Δεν κάνατε μια βόλτα, κύριε Μάρτης, να πάτε να δείτε, να ρωτήσετε, να βγείτε έξω. Εγώ δεν λέω να βάλετε εκτίμηση, συγγνώμη, να ολοκληρώσω την ερώτηση. Να πάτε σε ένα κατάστημα που πουλάει ορθοπαιδικά ή ιατρικά, τα πάντα, παρακλινικά. Να ρωτήσετε ένα χειρουργείο πόσο κάνει για να στελεχωθεί. Αυτό θα ήταν παραπλάνηση. Έλα τώρα. Θα το κοροϊδεύανε. Ποιος θα μέχρι. 3.600. Δεν το υποτιμήσαμε, κύριε Σταμάκη. Θα με άκουγε να ρωτάω εδώ και εκεί πώς σου κάνει το ρίκο. Δεν το υποτιμήσαμε. Είναι δυνατόν να το κάνουμε. Μην κάνουμε σημαία το πλασματικό ενέχειρο, γιατί σας είπα. Το πλασματικό ενέχειρο το υπογράφει ο άλλος, ο δανειζόμενος με τη θηλιά στο λαιμό. Καμιατήρησα, θέλετε. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Έτσι, μπράβο. Καμιατήρησα. Α, μπράβο. Τώρα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Όχι, δεν μιλώ. Μπορεί να συμβεί και αυτό που λέτε. Σωστό. Όχι, μπορεί. Στο δάνειο ποιο έχει το πάνω χέρι? Ο δανειστής ή ο δανειζόμενος? Ποιο καθορίζει? Ο δανειστής πάνω χέρι, αλλά όμως. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ρωτήσει η κυρία Καβαδί.